τα παιδιά γνωριζόμαστε πόσα χρόνια. Εγώ σας ξέρω από τότε που όταν σας φέρναμε με τα αυτοκίνητα εδώ, η τσάντα σας ήταν μεγαλύτερη από εσάς. Με τους περισσότερους γονείς δε, έχουμε πιει τόσους καφέδες στα πάρτι του Δημοτικού, που τώρα που το σκέφτομαι, καλά που δεν πειράχτηκα τα νεύρα μας. Πολλά πάρτι. Πολλά πάρτι. Παρ' όλα αυτά, σημερινή βραδιά είναι ιδιαίτερη. Η συγκίνηση είναι διάχυτη, οπότε να είστε ποιηκείς λίγο μαζί μου. Λοιπόν, τα εκπαιδευτήρια Γιαννόπουλου εγώ δεν τα ήξερα. Τυχαία τα έμαθα από τη φίλη μου την Άννα, τη μαμά του Γιάννη Μπουρδέλη. Η Ελίνα με τον Γιάννη είναι μαζί από το Προνήπιο. Εκεί λοιπόν τυχαία μου είπε η Άννα για το σχολείο. Μου είπε ότι έχει ένα γιο που τον έχει σε αυτό το σχολείο και όταν ήρθε η ώρα θα πάει και ο Γιάννης εκεί. Την άλλη μέρα κιόλας πήρα τηλέφωνο και έκλεισα ραντεβού. Να έρθω να δω κι εγώ το σχολείο αυτό. Λένε ότι η πρώτη εντύπωση είναι το πάνω. Στο δικό μας σχολείο, η πρώτη εντύπωση έχει ονοματεπώνυμο. Λέγεται Βούλα Ζαφύρη. Είναι η κυρία Βούλα. Είναι η κυρία Βούλα που με την γλυκύτητά της και με την ευγενική στάση της κερδίζει από την αρχή. Κάθε φορά που θα πάρει τηλέφωνο θα ξεκινήσει με το όλα καλά. Δεν υπάρχει καλύτερο για τον γονιό να ακούει το όλα καλά όταν το τηλεφωνεί από το σχολείο του παιδιού. Αργότερα με μία λίστα του Δημοτικού, ξέρετε εκείνα τα χρόνια που η λίστα του Δημοτικού συναγωνιζόταν εκείνη τη Β' σε περιφέρειες των εκλογών, έτσι. Ατελείωτη λίστα. Πηγαίναμε στο βιβλιοπωλείο μία ολόκληρη μέρα. Ήμουν δίπλα-δίπλα με μία άλλη μαμά, οπότε ψωνίζαμε. Τον ατελείωτο είχε. Κάποια στιγμή κοίταξε μία τη λίστα τη άλλη, το ίδιο σχολείο, την ίδια λίστα. Και εκεί γνωριστήκαμε και γνώρισα και τη Ροδόπη, τη μαμά του Μπέρτ. Από τότε λοιπόν δεν έχω σταματήσει να γνωρίζω τους γονείς των συμμαθητών και συμμαθητριών της κόρης μου. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Είναι όλοι πολύ σπουδαίοι άνθρωποι. Λέμε για τα παιδιά μας σήμερα και τα καμαρώνουμε. Είναι πραγματικά σπουδαία παιδιά. Αλλά αλήθεια, προέρχονται από ωραίες οικογένειες, από ωραίους ανθρώπους. Με ήθος, με αρχές στη ζωή. Αυτό, σε συνδυασμό με την πνευματική καλλιέργεια που τους δίδαξαν οι δάσκαλοι τους και οι καθηγητές τους, τα κάνανε αυτά που είναι σήμερα. Κάνανε αυτά τα παιδιά που όλοι τα καμαρώνουμε. Σήμερα λοιπόν δεν έχουμε μπροστά μας τα πρωτάκια του Δημοτικού, ούτε τους αγχωμένους έφηβους του γυμνασίου. Έχουμε 18χρονες δυσποινίδες, 18χρονους κύριους, έτοιμους να μπουν στη ζωή. Σε λίγο θα έχουν δικό τους δίπλωμα οδήγησης, αφημί, διαβατήριο. Θα μπουν στην κοινωνία των ενηλίκων. Βασικά, εμένα αυτή η κοινωνία μου αρέσει καλύτερα, αλλά αφού δεν μπορούμε να πάμε το χρόνο πίσω, καλώς ήρθατε. Μετά από 12 χρόνια λοιπόν σε αυτά τα θρανία, η ζωή σας νέφει ανυπόμονα να τρέξετε κοντά της. Για μένα προσωπικά λίγη σημασία έχει ποιοι θα μπουν στο πανεπιστήμιο, ποιοι θα σπουδάσουν Αθήνα, ποια επαρχία, ποιοι θα πάνε σε άλλη χώρα. Για μένα αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι φεύγετε από αυτό το σχολείο με βαλίτσες φορτωμένες γνώση και παιδεία. Γιατί ξέρετε ότι αυτά τα δύο δεν είναι το ίδιο. Η γνώση και η παιδεία είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η γενιά σας, και δυστυχώς λίγες πριν από εσάς και λίγες μετά, πρέπει να παλέψουν δύσκολα. Είναι δύσκολες οι στιγμές που ζούμε στη χώρα μας. Σε εσάς έχουμε αφήσει τις ελπίδες μας, παιδιά. Σε εσάς. Μην σας πει ποτέ κανείς ότι αυτή η κρίση που ζει η χώρα είναι μόνο οικονομική. Η χώρα μας περνάει και κρίση αξιών. Με την παιδεία σας, λοιπόν, αλλάξτε αυτή την κατάσταση σε αυτή τη χώρα. Βάτε τα θεμέλια για μια γερή κοινωνία. Φέρτε πίσω τον πολιτισμό σε αυτή τη χώρα που τόσο μας λείπει. Με τις δε γνώσεις σας, αποφασίστε τι θέλετε να κάνετε στη ζωή σας και κάντε το δυνατά και με πάθος. Μην αγχώνεστε αν δεν το έχετε βρει ακόμα. Πολλοί από εμάς ακόμα το ψάχνουν. Απλά μην σταματήσετε ποτέ να ψάχνετε. Μην σταματήσετε ποτέ να ονειρεύεστε. Μην καθησυχάζεστε και μην βολεύεστε. Και πάνω απ' όλα, μην σταματήσετε ποτέ να μας κάνετε περίπτωση. Σας ευχαριστούμε πολύ.